Και από πού έρχονται οι επισκέψεις στο website μας? Κυρίως από τέσσερις πηγές. Η πρώτη πηγή είναι οι μηχανές αναζήτησης. Κάποιος ψάχνει στο διαδίκτυο, μας βρίσκει, εμφανιζόμαστε δηλαδή, και στη συνέχεια έρχεται στο website. Από τα social media. Η παρουσία μας εκεί είναι επίσης βασική και εκεί μπορεί να μας βρουν φτιάχνοντας μια σελίδα, ας πούμε, οι ενδυνάμει πελάτες μας και να έρθουν στο website. Από κάποιο referral. Τι είναι το referral? Το referral είναι κάποιο άλλο website που έχει κάποιο link σε εμάς. Και φυσικά πάντα μπορεί να έρθουν και directly, δηλαδή άμεσα γνωρίζοντας τη διεύθυνσή μας ή βλέποντάς τη σε κάποιο άλλο διαφημιστικό μέσο και μέσω της πληκτρολόγησης της διεύθυνσης να έρθουν κατευθείαν στο website μας. Άρα είναι τέσσερις οι βασικές πηγές που μπορούμε να φέρουμε χρήστες στο website μας, οι οποίοι μπορεί να γίνουν στη συνέχεια πελάτες. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή την πηγή, που είναι και από τις μεγαλύτερες πηγές πελατών και χρηστών στο website μας. Νάτι, εδώ πέρα, λίγο μεγεθυμένη, η οποία χωρίζεται σε δύο επιπλέον έτσι, υποτμήματα. Υπάρχουν δύο τύποι αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης όταν κάνουμε ένα search, μια αναζήτηση. Το πρώτο ονομάζεται οργανικά αποτελέσματα και το δεύτερο ονομάζεται διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης. Υπάρχουν δύο λοιπόν είδη links που βρίσκουμε στις μηχανές αναζήτησης. Links που είναι επιπληρωμή και links που είναι δωρεάν. Δηλαδή που θεώρησε η μηχανή αναζήτησης ότι είναι σημαντικά site, τα έβαλε σε μία σειρά, τα ταξινόμησε και τα εμφάνισε. Αυτά ονομάζονται οργανικά αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε, βλέποντας και την προηγούμενη διαφάνεια, με τις μηχανές αναζήτησης και πώς μπορούμε να εμφανιζόμαστε σε αυτό που ονομάζεται οργανικά αποτελέσματα, που είναι δωρεάν. Να ένα παράδειγμα εδώ πέρα, έψαξα όταν έφτιαχνα αυτές τις διαφάνειες για Santorini Hotels και μου εμφάνισε αυτή τη σελίδα. Μπορεί να είναι μικρή, λίγο να φαίνονται μικρά αυτά, αλλά όλοι έχουμε δει αντίστοιχες σελίδες και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Πάνω εδώ εμφάνιζε τα paid results, τις διαφημίσεις, που παίζουν σε ένα άλλο μοντέλο, ένα μοντέλο PPC. Κάναμε μια παρουσίαση με τον κύριο Κουρί, με την προσωπική του κύριου Κουρί μάλλον και με το ΙΕΚ τις προάλλες για το PPC. Αλλά εδώ βλέπουμε τα οργανικά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν θεώρησε η Google ότι είναι τα σημαντικά αποτελέσματα να μου δείξει για αυτή την αναζήτηση. Και το ερώτημα είναι πώς μπορώ να εμφανιστώ σε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί αν μπορώ να εμφανιστώ σε αυτά τα αποτελέσματα, τότε έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες κάποιος να κάνει κλικ και να μπει στο website. Η διαδικασία του να φτιάξω τις παραμέτρους και τις σελίδες του website μου για να μπορώ να εμφανιστώ σε αυτά τα αποτελέσματα που όλοι θέλουν να εμφανιστούν εκεί, ονομάζεται τυπικά Search Engine Optimization, SEO. Ονομάζεται βελτιστοποίηση των δικτυακών τόπων. Και τι είναι, πολύ απλά, είναι η βελτίωση ενός website με βάση κάποιες τεχνικές που φαίνεται να παίζουν ρόλο στην κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Και γιατί λέω φαίνεται να παίζουν ρόλο? Γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Google και κατατάσσει τα website. Αν τον ήξερε, τότε θα μπορούσε εύκολα να βελτιώσει αυτά που θέλει η Google, που ξέρει ότι θέλει, και να βρεθεί εκεί που θέλει να βρεθεί, δηλαδή στην πρώτη θέση. Δεν το ξέρει κανείς, αλλά βλέποντας website και αποτελέσματα, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη θεωρία ή καλύτερα μια πρακτική που έχει ονοματίσει κάποιους παράγοντες που όντως παίζουν ρόλο στην βελτίωση της θέσης ενός website στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Άρα, είναι η βελτίωση ενός website με βάση κάποιες τεχνικές που φαίνεται να παίζουν ρόλο στην κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να εμφανίσετε σε καλύτερη θέση στα οργανικά αποτελέσματα. Αυτό ψάχνουμε σήμερα, τι θα βελτιώσουμε στα website μας και πώς είναι σε σχέση με αυτούς τους παράγοντες τα website της Κεφαλονιάς και τι πρέπει να βελτιώσουν έτσι ώστε να μπορούν να εμφανίζονται καλύτερα στα οργανικά αποτελέσματα.